Καλημέρα σας. Η υιοθεσία ως μέσο απόκτησης τέκνου, παρά την εξέλιξη της επιστήμης, εξακολουθεί στις μέρες μας να έχει μεγάλη δυναμική, με πλήθος οικογενειών κάθε χρόνο να συμπληρώνουν και να καταθέτουν φακέλους για υιοθεσία. Το γραφειοκρατικό σύστημα της χώρας και ο χρόνος αναμονής συχνά αποτελούν σημείο που στρέφει το ενδιαφέρον υποψήφιων γονέων στις διακρατικές υιοθεσίες. Εξαρτάται από την νομοθεσία του κάθε κράτους που παίρνει στο παιδί. Εάν το κράτος έχει χρονοβόρες διαδικασίες, ας πούμε ένα κράτος Αφρικής, Αφρικανικό κράτος ή κάποιο κράτος της Νοτιοανατολικής Ασίας, τότε ναι, είναι χρονοβόρο. Αν δεν είναι το κράτος με τόσο χρονοβόρες διαδικασίες, είναι πιο σύντομο το χρονικό διάστημα. Από χώρα που μέχρι τη δεκαετία του 70 έδινε προς υιοθεσία παιδιά, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αποτελεί χώρα που υιοθετεί παιδιά από άλλες χώρες. Στην Κρήτη, από το 2015 έως και σήμερα, εξετάστηκαν 25 αιτήματα διακρατικών υιοθεσιών. Σύμφωνα με την αντίστοιχη υπηρεσία της περιφέρειας, στο νησί έχουν τοποθετηθεί 7 παιδιά στις θετές τους οικογένειες, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται η είσοδος 2 ακόμη παιδιών. Είναι πάρα πολύ έντονο, ισχύει αυτό που λέτε. Και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα με την Ουγκάντα. Πάρα πολλές οικογένειες πλέον στρέφονται στην Ουγκάντα για να υιοθετήσουν παιδιά. Είναι και σε άλλες χώρες της Αφρικής βέβαια, αλλά είναι πιο έντονο το φαινόμενο στην Ουγκάντα. Το ηλικιακό κριτήριο είναι ένα κριτήριο. Δηλαδή οι Έλληνες δεν θέλουν να παίρνουν μεγάλα παιδιά να τα υιοθετούν. Όπως επίσης δεν θέλουν να παίρνουν κάποια παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα υγείας και τα οποία υπάρχουν στα ιδρύματα, και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει σιγά σιγά να ξεπεραστεί. Οι χώρες προέλευσης των παιδιών που υιοθετήθηκαν μέσω διακρατικών υιοθεσιών στην Κρήτη ήταν χώρες της Αφρικής και κυρίως η Ουγκάντα, που η διάρκεια αναμονής για την υιοθεσία διαρκεί λιγότερο από άλλες αφρικανικές χώρες και πάντως αισθητά λιγότερο από άλλες χώρες του κόσμου. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι απλά στην Ουγκάντα αυτή τη στιγμή η διαδικασία είναι σχετικά, να το πούμε, λίγο πιο εύκολη. Δηλαδή είναι λίγο, δεν είναι τόσο χρονοβόρο όπως είναι σε άλλες χώρες της Αφρικής. Ναι, είναι. Το ηλικιακό κριτήριο είναι ένα κριτήριο. Δηλαδή οι Έλληνες δεν θέλουν να παίρνουν μεγάλα παιδιά να τα υιοθετούν. Όπως επίσης δεν θέλουν να παίρνουν κάποια παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα υγείας και τα οποία υπάρχουν στα ιδρύματα, και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει σιγά σιγά να ξεπεραστεί και να καταλάβουν οι οικογένειες που προχωρούν στην υιοθεσία, ότι και αυτά τα παιδιά δικαιούνται μια καλύτερη μοίρα και να μεγαλώσουν μέσα σε μια οικογένεια. Μιλώντας στην Κρήτη TV, η συντονίστρια του εθελοντικού οργανισμού Μάιρα Φίκη, που δραστηριοποιείται σε αφρικανικές χώρες με κατασκηνώσεις που έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, επιβεβαιώνει αυτό το έντονο ενδιαφέρον, συμπληρώνοντας πως η κατάσταση που βιώνουν τα παιδιά στην Αφρική είναι κομβικής σημασίας στοιχείο που επηρεάζει μια τέτοια απόφαση για ένα ζευγάρι που επιθυμεί να υιοθετήσει ένα παιδί και σέβεται τη διαφορετικότητα. Πάρα πολλές υιοθεσίες. Ο κόσμος έχει στραφεί. Θεωρώ, γνώμη μου είναι ότι είναι και επειδή είναι πιο εύκολη η διαδικασία και ίσως το κάνουν και συναισθηματικά πλέον. Ναι, δηλαδή αγαπώ τα παιδιά της Αφρικής, θέλω να υιοθετήσω ένα παιδί για ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά σίγουρα πιστεύω ότι το πρώτο είναι ότι είναι πιο εύκολη η διαδικασία.